Πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Άκουσα επίμονα τη Νέα Δημοκρατία. Θα τους παρακαλούσα στη δευτερολογία να μας πούνε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για τη ΔΕΗ. Να την ξέρουμε, να την καταλάβουμε κι εμείς, διότι άκουσα πάρα πολλά στοιχεία για την καταστροφή που φέραμε στη ΔΕΗ. Θα απαντήσω σε αυτό. Αλλά δεν άκουσα κανένα να θίγει τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για τη ΔΕΗ. Να σας θυμίσω. Πλήρης ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ, πώληση του 17% της ΔΕΗ, απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, όπως είχε επιχειρήσει η Νέα Δημοκρατία κατά την περίοδο των περίφημων εταιριών Ένεργα και Ελλάς. Αυτή ήταν η πρώτη απελευθέρωση που κάνατε. Κύριε Χατζηδάκη, τότε είχατε ανησυχήσει αν το μερίδιο της αγοράς το δίνε δωρεάν η ΔΕΗ ή όχι? Είχατε ανησυχήσει. Αν είχατε ανησυχήσει τόσο πολύ, λοιπόν, θα είχατε ρυθμίσει την απελευθέρωση της αγοράς του μεριδίου της ΔΕΗ που παίρνανε οι καταπληκτικές εταιρείες. Θα είχατε βρει και το ρυθμιστικό πλαίσιο για να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον. Διότι αν αγωνιάτε, αν μειώθηκαν τα κέρδη 120 εκατομμύρια της ΔΕΗ φέτος, σας θυμίζω ότι αυτό είναι ένα φέση που πληρώνουμε ακόμα 300 εκατομμύρια και το πληρώνουμε και φέτος. Άρα, ας επανέλθουμε στα βασικά θέματα. Τι ήταν η μικρή ΔΕΗ, για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί αυτό που παρουσιάζεται ότι ήταν η μικρή ΔΕΗ δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και επιτρέψτε μου να διαβάσω το δεύτερο μνημόνιο, να καταλάβουμε τι είναι η μικρή ΔΕΗ. Και αν τα νόμε ήταν σε αντικατάσταση της μικρής ΔΕΗ, ήταν μικρή ΔΕΗ και νόμε. Διαβάζω λοιπόν το δεύτερο μνημόνιο της κυβέρνησής σας, το οποίο λέει ότι «The adoption of the legislation for the privatization of part of PPC capacity», small PPC δηλαδή, «the introduction of no-metype auction of part of the incumbent PPC, public power corporation, base load capacity», και άλλα 3-4 μέτρα ανάμεσα στα οποία και το θέμα της τιμής της ενέργειας που θεωρούσαν και θεωρούν τότε ότι έπρεπε με κάποιο τρόπο να αυξηθεί προκειμένου να ενσωματώνει το πλήρες κόστος. Συνεπώς, η μικρή ΔΕΗ περιελάμβανε το 30% οριζόντια, το υπογραμμίζω, το 30% της παρουσίας της ΔΕΗ στην παραγωγή και στην κατανάλωση και στη λιανική, είχε και κομμάτι το 30% της λιανικής και επιπρόσθετα μετρανόμε. Άρα η ιδέα σας ότι η μικρή ΔΕΗ ήταν μεταφορά μόνο του 30% της παραγωγικής δυναμικότητας της ΔΕΗ και τίποτα άλλο είναι παραπλανητική. Συνεπώς, ας πάμε τώρα στη συζήτηση σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα. Αυτό ήταν το σχέδιο που υπήρχε. Αυτό ξεπερνούσε κατά πολύ το 30%, άρα τα κροκοδίλια δάκρυα που χύνεται για τη μερίδιο της ΔΕΗ στη λιανική αγορά, αυτό το φοβερό που κατεβαίνει από το 90% στο 50%, μάλλον θα πρέπει να συμφωνήσετε μαζί μου ότι ήταν μια αναπόδραστη εξέλιξη, η οποία η χώρα δεν θα μπορούσε να την αποφύγει, δεν μπορεί να έχει επιχείρηση με 90% στη λιανική. Η αγορά ενέργειας θα απελευθερωθεί και θα ολοκληρωθεί η απελευθέρωσή της μέσα στο 18, όπως ξέρετε, με τη εισαγωγή του Target Model και πολλά άλλα πράγματα. Άρα το θέμα του μεριδίου στη λιανική είναι ως γνωστόν ένα ανοιχτό θέμα, στο οποίο θα γίνει με διάφορους τρόπους, επαναλαμβάνω, που είναι αναπόδραστο. Ας υπενθυμίσω στην αρχική μας τοποθέτηση να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ο ρόλος της ΔΕΗ στο ενεργειακό σύστημα. Η ΔΕΗ σήμερα παράγει το 50% της ενέργειας στη χώρα. Το άλλο 50% το παράγουν ιδιώτες, ΑΠΕ, φυσικό αέριο και εισαγωγές. Η παραγωγή του 50% που γίνεται κατά κύριο λόγο από λιγνίτη και νερό και μικρές μονάδες φυσικού αερίου που έχει ΔΕΗ, αντιμετώπιζε ως χώρα και όχι ως ΔΕΗ μια καταστατική συνθήκη η οποία ολοκληρώθηκε με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πριν από λίγο καιρό. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου καταδικάζει τη χώρα, όχι τη ΔΕΗ, και λέει κάτι πολύ απλό, ότι η μονοπωλιακή θέση που έχει
η ΔΕΗ στο λιγνητική παραγωγή πρέπει να σταματήσει. Άρα από τούτο και εφεξής, ό,τι λιγνητικά πεδία ανοίγεται θα τα δίνετε σε ιδιώτες, αλλά εφόσον δεν πρόκειται να ανοίξουν νέα λιγνητικά πεδία για διάφορους λόγους περιβαλλοντικούς και άλλους, θα πρέπει να πάρετε μέτρα προκειμένου να φτάσουμε στο 40% της λιγνητικής πρόσβασης να γίνει με παραχώρηση μονάδων της ΔΕΗ. Τι από αυτό δεν θα κάνατε εσείς? Δηλαδή, εννοώ, το λέω καλοπροαίρετα, δηλαδή θα έβγαινε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, την είχατε καθυστερήσει δύο φορές με διάφορα πράγματα, τα επιχειρήματα τα ξέρω, παρακολουθώ όλη την νομική διεκδίκηση από την πλευρά της προηγούμενων κυβερνήσεων. Τι ακριβώς θέλετε να κάνουμε? Ποια είναι η πρότασή σας? Να μην προχωρήσουμε σε αυτό, να μην εφαρμόσουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου? Να βρούμε έναν άλλον τρόπο? Μπαίνω στο ποιο είναι το σχέδιο αυτή τη στιγμή σε σχέση με την ενεργειακή πολιτική, τις εξελίξεις αυτές και τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε διάφορα θέματα. Ας ξεκινήσουμε από την ΑΔΜΙΑ. Τον ΑΔΜΙΑ τον βρήκαμε, όπως είπα, κληρονομημένο από την προηγούμενη κυβέρνηση για πλήρη ιδιωτικοποίηση. Εμείς είπαμε, είναι δίκτυα, δεν χρειάζεται να πάμε σε πλήρη ιδιωτικοποίηση, το δημόσιο μπορεί να κρατήσει το 51% και ταυτόχρονα να βρούμε ένα στρατηγικό επενδυτή ο οποίος θα πληρώσει και τα χρήματα και ταυτόχρονα θα δημιουργήσει ωφέλη για την εταιρεία με την τεχνολογία που διαθέτει ή με τα επιπρόσθετα κεφάλαια που θα εισφέρει στην εταιρεία. Εκ του αποτελέσματος ακούω με δέος την κριτική στον τρόπο που έγινε η ΑΔΜΙΑ, διότι το τίμημα ήταν πολύ ψηλό, υψηλότερο κατά πολύ από όλες τις αποτιμήσεις. Δεύτερον, η εταιρεία αποτιμήθηκε στο χρηματιστήριο, ο νέος ΑΔΜΙΕ, μάλλον με θετικό τρόπο. Προσπαθώ να δω από πού τεκμέρεται ότι η χρηματιστηριακή συμπεριφορά του νέου ΑΔΜΙΕ είναι αρνητική, θετική είναι. Και τρίτον, ο ΑΔΜΙΕ φιλοδοξεί και με άλλα δεδομένα πλέον να κάνει ένα τεράστιο κύκλο επενδύσεων στη χώρα που αφορά τις διασυνδέσεις των νησιών, με πολύ καλύτερους όρους από ό,τι χθες. Συνεπώς, η ιδέα ότι αποτρέπεται το επενδυτικό σχέδιο, ενισχύεται το επενδυτικό σχέδιο με τον τρόπο που κάναμε, προχωρήσαμε τον ΑΔΜΙΕ, διατηρείται ο δημόσιος έλεγχος, μιας και πρόκειται για δίκτυα, άρα εξορισμού μονοπωλιακά συστήματα, και τρίτον, η αξία, η χρηματιστηριακή της εταιρείας και η αποτίμησή της αποδίδουν θετικό πρόσημο. Άρα το ένα κομμάτι, το κομμάτι του ΑΔΜΙΕ, θα ήθελα να δω πολύ πιο συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία να ανατρέπουν αυτή την εικόνα, διότι αυτή είναι η εικόνα. Επιταχύνει το επενδυτικό της σχέδιο με τα νησιά, Κυκλάδες 1 τελειώνει, Κυκλάδες 2, η διπλή διασύνδεση της Κρήτης κλπ. Κλπ. Αναβάθμιση των διεθνών και άλλων διασυνδέσεων και ούτω καθεξής. Ισχυρότερη τεχνολογικά, με πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα και επενδυτινέων κύκλο επενδύσεων και αποτίμηση πολύ ικανοποιητική, εξαιρετική θα έλεγα, αμέσως μόλις εισήχθη η μετοχή της εταιρείας στο χρηματιστήριο. Πάμε τώρα στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ αντιμετώπιζε, επαναλαμβάνω, δύο μεγάλα θέματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν και αυτά αντιμετωπίζονται. Το ένα είναι η δέσμευση για πώληση των λιγνητικών μονάδων. Απέναντι σε αυτό το θέμα, διαφοροποιούμενη από τη μικρή ΔΕΗ, σας υπενθυμίζω ότι η μικρή ΔΕΗ ήταν κυρίως υδροηλεκτρικά και λιγνητικά, αλλά είχε ένα μεγάλο όγκο υδροηλεκτρικών. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα, αν είναι μονή ιδεολογική ή άλλη, ή αν είναι ένα γεγονός το οποίο πρέπει πολύ σοβαρά να πάρουμε υπόψη μας, μιας και αγωνιούμε όλοι, όπως λέτε, για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της ΔΕΗ. Τα υδροηλεκτρικά έχουν ένα κομβικό σημείο στα οικονομικά της ΔΕΗ. Και το υπογραμμίζω αυτό, είναι το πιο κερδοφόρο κομμάτι της παραγωγής της ΔΕΗ. Συνεπώς,
η προστασία των υδροελεκτρικών, πέρα το ότι είναι ένα θέμα που εμπίπτει σε υδάτινους πόρους και αυτό έχει άλλα θέματα νομικά και άλλα, έχει και μια βασική οικονομική λειτουργία για τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ από την άλλη πλευρά, όπως ξέρετε, στηρίζει το βιομηχανικό σύστημα της χώρας στην υψηλή τάση και στη μεσαία τάση με τιμές ρεύματος, οι οποίες προσπαθούν να είναι λογικές για να μην αποτρέπουν και να στηρίζουν τη βιομηχανική παραγωγή της χώρας. Αυτό το στοιχείο είναι απαραίτητο, διότι εξισορροπεί το πλεονέκτημα που έχει η ΔΕΗ. Πρέπει να το διατηρήσουμε αυτό, προκειμένου να υπάρχει μια ισορροπία και ταυτόχρονα δεν παραβιάζει τους κανόνες του ανταγωνισμού. Άρα το στοιχείο των υδροελεκτρικών είναι ένα θέμα το οποίο εκπορεύεται από την πραγματικότητα της οικονομίας και από την αναγκαιότητα η ΔΕΗ να διατηρήσει αυτό το κομμάτι και ταυτόχρονα να μπορεί να εξισορροπεί και τη δέσμευση που έχει και στηρίζει εδώ και χρόνια την λειτουργία του βιομηχανικού μας συστήματος. Άρα η ιδέα, το ένα στοιχείο που αφαιρέσαμε από τη μικρή ΔΕΗ είναι υπαρκτό. Είναι στρατηγικό, είναι απόλυτα ουσιαστικό. Δεν είναι ιδεολειπτικό και γι' αυτό σας καλώ να αποφύγουμε μια συζήτηση γύρω από αυτό. Το λιγνητικό κομμάτι, το είπαμε, είναι δέσμευση ευρωπαϊκή, αναπόδραστη. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και το κάνουμε νομίζω μέσα από τη διαπραγμάτευση, είναι να βρεθεί μια λύση στην πώληση των λιγνητικών μονάδων, η οποία υπάρχει στα κριτήρια, τα τέσσερα κριτήρια που υπάρχουν στη συμφωνία, στη δεύτερη αξιολόγηση, ότι η πώληση αυτή δεν πρέπει να θίγει με οποιοδήποτε τρόπο τη βιωσιμότητα της εταιρείας, άρα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο το οποίο δεν θα θίγει τα οικονομικά της εταιρείας. Θα πρέπει να καλύπτει και άλλα τρία κριτήρια, δηλαδή να είναι ανταγωνιστικά τα δύο κομμάτια, αυτό που θα μείνει και αυτό που θα πουληθεί κλπ. Κλπ. Αλλά και το τέταρτο κριτήριο, επαναλαμβάνω, ερητά διατυπωμένο, ότι αποτρέπεται οποιαδήποτε διαδικασία που θεωρηθεί ότι ζημιώνει τη ΔΕΗ. Άρα και στο κομμάτι αυτό υπάρχει σαφής δέσμευση ότι πρέπει να προχωρήσουμε, θα προχωρήσουμε, παρά τα όσα ακούγονται ότι δεν πουλιούνται, δεν θα βρεθούν αγοραστές κλπ. Κλπ. Θα δείτε στο τέλος της ημέρας ότι και θα γίνει ομαλά αυτή η διαδικασία και ταυτόχρονα θα επιφέρει και ωφέλη στη ΔΕΗ από την άποψη της αποτίμησης αυτών των πάγιων στοιχείων και την προσέλκυση ενός ικανοποιητικού τιμήματος. Έχει σημασία τώρα να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτές είναι οι δύο στρατηγικές κινήσεις που έχουν σημασία για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της ΔΕΗ. Τώρα πάμε στο θέμα της θέσης και του μέλλοντος της ΔΕΗ σε ένα νέο στρατηγικό πεδίο. Η ΔΕΗ εμείς επιδιώξαμε και επιδιώκουμε να διατηρήσει το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό παραγωγής στο σύστημα ενέργειας της χώρας, για λόγους ασφάλειας, για λόγους πάρα πολλούς, τους καταλαβαίνουμε όλοι. Γι' αυτό και η διατήρηση του 50% ως πυρήνα, υπενθυμίζω ότι η παραχώρηση του λιγνητικών είναι της τάξης κάτι οριακά λίγο, κοντά στο 10% του ειδικού βάρους που έχει ΔΕΗ στην παραγωγή ενέργειας. Άρα η διατήρηση της ΔΕΗ ως βασικού πυλώνα του ενεργειακού μας συστήματος, αυτό είναι το βασικότερο και όλη η συζήτηση αυτή προσπαθεί να κατοχυρώσει αυτό το ρόλο. Δεύτερον, προφανώς η ΔΕΗ θα αναπτυχθεί και σε νέους τομείς και σε νέα παιδεία. Προφανώς θα καλύψει το μεγάλο κενό της απουσίας της από τη ΣΑΠΕ. Προφανώς θα εμφανιστεί σε ένα μεγάλο φάσμα νέων μορφών ενέργειας και στη λιανική και στο εμπόριο και στην παρουσία της στα Βαλκάνια και σε άλλες χώρες. Άρα η δυναμική της ΔΕΗ δεν επηρεάζεται, ίσα ίσα θα πρέπει να αναπτύξει και θα αναπτύξει προφανώς, θα προσαρμοστεί σε μια πραγματικότητα η οποία εκ των πραγμάτων έρει μια μονοπωλιακή θέση που είχε στο παρελθόν. Αλλά ταυτόχρονα τη διατηρεί βασικό πυλώνα του συστήματος και της δίνει δυνατότητες να αναπτυχθεί χωρίς να προσκρούει
σε αυτό που είναι αναπόδραστο, επαναλαμβάνω, ότι θα εισαχθούν κάποιοι κανόνες ανταγωνισμού, ανακατανομής μεριδίων, άνοιγμα της αγοράς ενέργειας, το target model θα το εφαρμόσουμε το 18, θα υπάρξει χρηματιστήριο ενέργειας και για το φυσικό αέριο και για τον ηλεκτρισμό, θα υπάρξουν μεγάλες ανακατατάξεις εκ των πραγμάτων σε ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο, θα ολοκληρωθεί η αγορά ενέργειας με όλες τις γειτονικές χώρες και με την Ιταλία και με τη Βουλγαρία και με πολλά άλλες εξελίξεις. Άρα είναι ένα τοπίο στο οποίο αλλάζει και η ΔΕΗ καλείται και αυτή να αλλάξει. Αυτό είναι δεδομένο, δεν είναι αυτό το διακύβευμα. Πάμε τώρα στους εργαζόμενους. Εκεί πραγματικά εκπλήσωμαι με την αγωνία σας, διότι βασική μέρημνα, το έχουμε διατυπώσει σε όλους τους τόνους, από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα, είναι οι αλλαγές που γίνονται αυτός να διασφαλίζουν τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ. Ο ΑΔΜΙΕ έγινε ότι αυτή όλη η συμφωνία και ταυτόχρονα είναι διασφαλισμένο το πλαίσιο των εργαζομένων, οι συλλογικές συμβάσεις κλπ. Το ίδιο θα γίνει και με τη ΔΕΗ, σας διαβεβαιούμε, αυτό είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει καμιά ίστατη στιγμή, κύριε Σκρέκα, γιατί σας υπενθυμίσω ότι τις απόψεις της κυβέρνησης αναπτύξαμε στο συνέδριο της Γενόπ ΔΕΗ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Κοζάνης, από την πρώτη μέρα. Ποια ίστατη στιγμή? Μόλις άνοιξε η συζήτηση διαπραγμάτευσης για τις ΔΕΗ, στην Κοζάνη. Πήγα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πήγα στο συνέδριο της Γενόπ ΔΕΗ. Είμαστε σε διαρκή διάλογο με όλους. Δεν υπάρχει τίποτα εγκρυπτό. Κάθε άλλο. Το αντίθετο θα έλεγα. Έχουμε μια ανοιχτή πολιτική στο θέμα αυτό. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο καλείστε να αποκαλύψω σήμερα. Δεν έχω τίποτα καινούριο να πω. Τα έχω πει όλα δημόσια. Όλα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι το οποίο να χρειάζεται να σας αποκαλύψω σήμερα την ίστατη στιγμή. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο μυστικό σχέδιο. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Από την πρώτη μέρα νομίζω το διάλογο τον κάναμε ανοιχτά. Με όλους, συμφωνώντας, διαφωνώντας, δεν θεωρούμε ότι θα πάμε, αλλά νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα που μπορούμε να συζητήσουμε, ότι σήμερα θα κάνω μια τρομερή αποκάλυψη. Προφανώς έχει ανοίξει η διαπραγμάτευση με την Κομισιόν για το θέμα των θέσεων που υπάρχουν στη δεύτερη αξιολόγηση και είμαστε στην τρίτη. Δεν θα σας αποκαλύψω τι ακριβώς συζητάμε τώρα, είναι διαπραγμάτευση. Δώστε λίγο χρόνο να ολοκληρωθεί, επιτρέψτε μου σε αυτό. Νομίζω ότι αυτό θα το καταλάβατε. Τώρα, η ΔΕΗ αντιμετωπίζει επιπρόσθετα 2-3 σοβαρά θέματα που τα επισημάνατε. Το ένα θέμα, τώρα για το business plan, να σταθώ, θα σας έλεγα ότι δεν χρειάστηκε να κάνουμε 2 χρόνια business plan, γιατί βρήκαμε αυτά που είχατε κάνει επί Νέας Δημοκρατίας, που ήταν σωρία business plan. Ανακάλυψα και ότι είχατε σαφή στρατηγική και δεν έπρεπε παρά μόνο να τα εφαρμόσουμε. Οι δουλειές που κάνει η ΔΕΗ αυτόν τον καιρό νομίζω είναι πολύ σημαντικές. Πρώτον, μια στρατηγική για το πώς θα προσαρμοστεί σε όλα αυτά τα νέα δεδομένα, ποιες είναι οι επιλογές και οι αποφάσεις οι καλύτερες που ενδυνάμει μπορεί να πάρει. Και δεύτερον, μελέτη πιο εξειδικευμένη για τα θέματα της πραξιμότητας, για τα οποία έχουν γίνει πολλά πράγματα. Δεν είναι ότι η ΔΕΗ παρακολουθεί αυτό το θέμα χωρίς να κάνει τίποτα. Επιτρέψτε μου να θυμίσω τα μέτρα που έχει πάρει. Πολλά προγράμματα εναλλακτικά ρύθμισης και διακανονισμού των οφειλών με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τους πελάτες. Δώστε μου 2 λεπτά, 3 ακόμα, σας παρακαλώ. Μία πολύ καλύτερη κινητικότητα από την πλευρά του ΔΔΕ, ιδιαίτερα σε θέματα αποκοπών με κριτήριο τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Νομικές ενέργειες. Δράση προσφορούς του Δημοσίου για ρύθμιση οφειλών και σύσπραξη οφειλωμένων με πολύ θετικά αποτελέσματα. Όπως ξέρετε, έγιναν πολύ μεγάλες συμφωνίες ανάμεσα στο Δημόσιο και τη ΔΕΗ για αποπληρωμή των χρεών και προκαταβολή των
υποχρεώσεων του Δημοσίου για το τρέχον έτος και ένα εκτεταμένο πρόγραμμα πολιτικής κινήτρων σε οικιακούς και επαγγελματικούς πελάτες, τα οποία φαίνεται να αποδίδουν. Και το υπογραμμίζω αυτό και με βάση τα στοιχεία που επικαλεστήκατε για το 2017, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΗ, επικαλείται ορισμένους εξωγενείς μη ελεγχόμενους από την εταιρεία παράγοντες που προφανώς επηρέασαν την κερδοφορία της ΔΕΗ το πρώτο τρίμηνο του 2017, τα οποία έχουν να κάνουν το έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ, την αρνητική οικονομική επίπτωση προφανώς από τις ποσότητες ΝΟΜΕ και το πρόσθετο κόστος για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης του Δεκέμβρη και του Γενάρη. Χωρίς αυτούς τους παράγοντες, διαβεβαιώνει η διοίκηση ότι θα παρουσίαζε σημαντική κερδοφορία περίπου στα αντίστοιχα του 2016 και προσθέτει ότι η πορεία στη διάρκεια από Απρίλιο-Δεκέμβριο, με βάση τις εκτιμήσεις τους, θα δείξουν πολύ βελτιωμένα αποτελέσματα και σε ετήσια βάση η όποια μετατόπιση θα είναι οριακή. Αλλά επ' αφορμή αυτού θα καλούσα τη Νέα Δημοκρατία που στο θέμα της ΔΕΗ κρατάει την ίδια καταστροφολογική τάση που είχε και στα θέματα της οικονομίας. Και επειδή στα θέματα της οικονομίας τα καταστροφολογικά σενάρια της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν υπόσταση πλέον. Δηλαδή το είπε μία, το είπε δύο, το είπε τρεις, η πραγματικότητα πάει αλλού. Δεν τους ακούει και κανείς, οι διεθνείς, οι αξιωματούχοι, οι Ευρωπαίοι, οι θεσμοί, όλοι λένε άλλα πράγματα. Υπάρχει ένα πρόβλημα λοιπόν με το καταστροφολογικό σενάριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατέρευσε η οικονομία, η κυβέρνηση ανίκανη κλπ. Αλλά... Άρα η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Και θα έλεγα ότι και το εγχείρημα της ίδιας στρατηγικής καταστροφολογίας στην περίπτωση της ΔΕΗ, ίσως είναι λίγο υπερβολική. Διότι και των πραγμάτων γίνονται όλα αυτά τα βήματα. Η ΔΕΗ προφανώς έχει αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία πολύ απέχουν από την κατάρρευσή της, πολύ απέχουν από την ικανότητά της να δανείζεται, πολύ απέχουν από την κατάρρευση της χρηματιστηριακής αξίας αφού συνυπολογίζεται και τον ΑΔΜΙΕ. Πολλοί απέχουν από το ότι δεν θα έχει να πληρώσει μισθούς και δεν ξέρω τι άλλο και ούτω καθεξής. Άρα αυτή η καταστροφολογική αιμονή πραγματικά με εντυπωσιάζει, διότι η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν δυσκολίες και θα υπάρχουν δυσκολίες εφόσον γίνεται μια τόσο μεγάλη αναπροσαρμογή στο ενεργειακό μας σύστημα και η ΔΕΗ είναι μέρος αυτής της προσαρμογής που κάνει. Από την άλλη πλευρά όμως, τα δεδομένα είναι να γίνει η προσαρμογή της ΔΕΗ με τρόπο μεθοδικό, συστηματικό και να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς να συμβεί τίποτα από αυτά τα καταστροφολογικά που λέτε. Άρα, επί της ουσίας, να μπούμε στη συζήτηση, αν θέλετε, τι κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει η ΔΕΗ και τι επιβάλλεται να κάνουμε ή να διορθώσουμε. Καμία αντίρρηση. Δεν ξέρω αν έχουν μπει νεοφιλελεύθεροι στο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Είμαι σίγουρος στη Νέα Δημοκρατία έχετε μια καταστροφολογική συμπεριφορά μερικών πρώην συντρόφων μου, που δεν ήταν στην αντιπολίτευση, τα έβλεπαν όλα μαύρα. Λοιπόν, ας δώσουμε λοιπόν τη διάσταση, η ΔΕΗ θα σωθεί, πρέπει να σωθεί, θα είναι ο πυρήνας του συστήματός μας για πολλά πολλά χρόνια, θα στηρίζεται και θα συνεχίσει να στηρίζεται στους εργαζόμενους της. Ας βάλουμε τα πράγματα με μέτρο, με λογική και να κάνουμε τα απαραίτητα προκειμένου και ο ενεργειακός τομέας να αλλάξει και θα αλλάξει προς όφελος των καταναλωτών και της οικονομίας και ταυτόχρονα να ξεπεράσουμε προβλήματα που είναι υπαρκτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υπουργό.